Συνάντηση με τη Διευθύνουσα Σύμβουλο τη επενδύτρια εταιρεία REDS, η οποία απέκτησε την έκταση φιλέτο των 345 στρεμάτων στην πρώην Αμερικανική βάση Γουρνών, είχε ο Δήμαρχο Κερσονήσου. Σύμφωνα με τον Ζαχαρία Δοξαστάκη, βούληση τη επενδύτρια εταιρεία είναι να συνδράμει στην υιοθέτηση των όποιων προτάσεων τη Δημοτική Αρχή στο πλαίσιο τη καλή συνεργασία. Έγινε η πρώτη συνάντηση με επικεφαλή στη Διευθύνοντα Σύμβουλο, την κυρία Δρέτα. Εκδηλώθηκε η διάθεση, η βούληση και η πρόθεση να συνδράμουν, να ακούσουν και να υιοθετήσουν όποια πρόταση προκύψει από την τοπική κοινωνία. Το επόμενο χρονικό διάστημα ξεκινά έρευνα καταγραφή των απόψεων φορέων και πολιτών. Προκειμένου αυτέ να αξιολογηθούν προτού ολοκληρωθεί ο σχεδιασμό για τη μεγάλη επένδυση με την κατάθεση του φακέλου, ώστε οι όποιε χρήσει να συμπεριληφθούν στην έκδοση τη κοινή υπουργική απόφαση. Να γίνει μια έρευνα καταγραφή, ούτω ώστε όταν θα κατατεθεί ο πλήρη φάκελο για την επένδυση να υπάρχουν και αυτές οι προτάσεις, να συνεκτιμηθούν και να αξιολογηθούν κατάλληλα προκειμένου αυτή η επένδυση, όπως είπα και πριν, να επιτύχει με τον καλύτερο τρόπο το στόχο, δηλαδή να είναι υποφελία όλου του συνόλου. Στη συνάντηση, η οποία έγινε σε καλό κλίμα, τέθηκαν επιτάπητο στα ανοιχτά ζητήματα, όπω και οι διεκδικήσει του Δήμου από την ΕΤΑΔ για την απόδοση δεκάδων στρεμάτων στο Δήμο, για την ανάπτυξη διαφόρων δραστηριοτήτων προ όφελο τη τοπική κοινωνία. Θα συλλεγούν τα στοιχεία, οι βεβαιώσει, τα απαραίτητα δικαιολογητικά του φακέλου. Θα κατατεθεί ο φάκελο και στο τέλο θα εκδοθεί μια κοινή υπουργική απόφαση, η οποία θα προβλέπει τι χρήσει θα γίνουν εδώ μέσα, ποιο είναι το επενδυτικό σχέδιο, το master plan κρίνεται αναγκαίο και η επενδυτική εταιρεία, και η εταιρεία δηλαδή, που θα κάνει την επένδυση εδώ, και εμεί να έχουμε μια κοινή συνάντηση με την ΕΤΑΔ και το ΤΑΙΠΕΔ. Προκειμένου να αντιμετωπίσουμε κάποια θέματα κοινού ενδιαφέροντο, στο επίκεντρο βρέθηκαν οι εικόνε εγκατάλειψη τη ευρύτερη περιοχή, όπω και το ζήτημα μεταφορά του καταφυγίου ζώων σε άλλο χώρο, για το οποίο η ΡΕΤΣ προτίθεται να καλύψει το οικονομικό κόστο. Προτίθενται να χρηματοδοτήσουν, να αναλάβουν το όποιο κόστο προκύψει για να γίνει ομαλά αυτή η μετεγκατάσταση. Και αυτή η εικόνα που σήμερα εμφανίζει η έκταση τη εγκατάλειψη και τη ερήμωση θα πρέπει να αποκατασταθεί, γιατί η επένδυση σιγά σιγά, όπω θα υλοποιείται, θα πρέπει και ο περιβάλλον χώρο να αναπτύσσεται κατάλληλα.